Καμία αύξηση τουλάχιστον προς το παρόν δεν επίκειται στην τιμή του ψωμίου, όπως σημειώνει και ο πρόεδρος των Ορτοποιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος. Ωστόσο, όπως τονίζει, θα πρέπει να στηριχθεί άμεσα ο κλάδος τους, καθώς η ακρίβεια τον πλήττει έντονα. Αυτό το δυσκολότερο πράγμα που βιώνουμε αυτή την περίοδο, και μάλιστα συμπληρώνουμε 2 χρόνια τώρα από το καλοκαίρι του 2021, είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των προϊόντων άρτου. Πέρα από την ηλεκτρική ενέργεια, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό που δεν σταματάει με τίποτα είναι η ακρίβεια. Εξάλλου και οι καταναλωτές το αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, βλέποντας στα ράφια των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα και οι τιμές να αυξάνονται συνέχεια. Είχαμε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βάμελο, τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Καλαματιανό, με αυτό το θέμα. Από αρχές του Αυγούστου, όλοι το ξέρουμε, το είδαμε, είχαμε την ενημέρωση από την αλευροβιομηχανία ότι επίκειται αύξηση 10% στις τιμές των αλεύρων. Αρχές Αυγούστου την ενημέρωση, 8 Αυγούστου παραλάβαμε τιμολόγια αυξημένα κατά 10%. Από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσαμε αδικαιολόγητη και πολύ βιαστική αυτή την αύξηση. Χαρακτηρίσαμε αδικαιολόγητη γιατί υπάρχουν αποθέματα σιτηρών από την προηγούμενη χρονιά, από τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, που τα είχαν αγοράσει στη μισή τιμή, και με την πρώτη αύξηση στα χρηματιστήρια των εμπορευμάτων, αμέσως η αλευροβιομηχανία εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση. Ζητήσαμε την παρέμβαση της πολιτείας. Ο αρμόδιος υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι γίνονται έλεγχοι να καταγραφούν τα αποθέματα. Αποτέλεσμα όμως δεν είδαμε. Τώρα το ερώτημα όλων είναι αν θα αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Αυτήν την περίοδο κρατάμε στάση αναμονής, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά των αλεύρων το επόμενο διάστημα, και τότε εδώ είμαστε να τα πούμε. Αυτό όμως που δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη στιγμή τα αρτοπία είναι η ακρίβεια και στις υπόλοιπες πρώτες ύλες. Είναι τα γαλακτοκομικά, είναι τα βούτυρα, είναι τα λάδια, είναι τα υλικά συσκευασίας, μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν. Γι' αυτό χρειάζεται σημαντική παρέμβαση της πολιτείας. Και αν θέλετε να σας πω και την προσωπική μου άποψη, την είπα από την πρώτη στιγμή, την προσωπική μου εκτίμηση, δεν είμαι ειδικός, από την εμπειρία, είναι ότι η αγορά των σιτηρών το επόμενο διάστημα θα ομαλοποιηθεί, να δούμε όμως αν θα έχουμε μείωση στις τιμές των αλεύρων. Αύξηση ωστόσο θα δούμε στο ψωμί? Σε αυτήν τη φάση όχι. Κρατάμε στάση αναμονής. Όχι αυτήν την περίοδο. Δεν υπάρχει στη σκέψη κανενός φούρναρη σε όλη την Ελλάδα αυτή την περίοδο να αυξήσει τις τιμές των ψωμιών. Από τη ΔΕΘ περιμένετε κάτι τον Πρωθυπουργό? Περιμένουμε αυτή την παρέμβαση για την ακρίβεια. Και για τον κλάδο, αν πάλι ξεφύγουν, γιατί από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα, πέρα από από τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται σε πολλά αρτοπία έχει αυξηθεί κατά 20%, βλέπουμε για το Σεπτέμβριο ότι υπάρχει και μια μικρή μεν αύξηση και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέμβαση με επιδότηση στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Εάν συνεχιστεί αυτή η ακρίβεια στις πρώτες ύλες, τότε ο κ. Μούσιος τότε πολύ σύντομα το 30% του κλάδου θα φανιστεί. Βλέπουμε και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2022, μετά από την έρευνα που κάναμε τον Σεπτέμβριο του 2022, είχαμε καταγράψει 260 λουκέτα σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε κάποια στασιμότητα μέχρι τον Απρίλιο μήνα. Από τον Απρίλιο μήνα έχουν κλείσει αρκετά ακόμη αρτοπία και στην περιοχή της Λάρισας και στην περιοχή της Θεσσαλίας. Στα μέσα Σεπτέμβρη ξεκινάμε πάλι την έρευνα. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε 25 με τέλος του Σεπτέμβρη, και τότε θα δούμε το πώς εξελίσσεται και το θέμα με τα λουκέτα. Πάντως, μακάρι να διαψευθώ, εκτίμησή μου είναι ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, αν δεν έχουμε δραστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, στην επόμενη τριετία το 30% των αρτοπίων θα κλείσουν. Και αναφέρομαι σε οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις. Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν και τα πρώτα στοιχεία για τον αριθμό λουκέτου στον κλάδο τους και τους τελευταίους μήνες.